Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Παρασκευή 3 Απριλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μαζί τώρα θα δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων και μετά αμέσως θα σας τα παρουσιάσουμε αλλά και θα τα αναλύσουμε. Την Κομωτινή επισκέφθηκε ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ποταμιού Χάρης Θεοχάρης. Είχε μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της Ροδόπης και της Θράκης. Συνάντησε εργασίες με θέμα τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 είχε η ΠΕΔ. Ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ τα αποτελέσματα των πλημμυρών για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι μεγαλύτερες ζημίες εντοπίζονται στο νομό Εύρου και ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη. Οι φορείς κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιβιώσουν, ειδικότερα οι αγροτικές οικογένειες, δηλώνει στο Art Channel ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης. Την Κομωτινή επισκέπτεται από το πρωί ο βουλευτής του ποταμιού και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χάρης Θεοχάρης. Είχε μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων της Ροδόπης, αλλά και της Θράκης ευρύτερα. Οι επισκέψεις του ξεκίνησαν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Στο πλαίσιο των επισκέψεων του στην Κομωτινή, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης, είχε μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων της Ροδόπης και της Θράκης. Οι επισκέψεις του ξεκίνησαν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία σχεδιασμού και για το νέο ΕΣΠΑ και συζητήσεις με τους Δήμους. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο προσπαθούν να σχεδιάσουν, γιατί η ανάπτυξη προφανώς πρέπει να έρθει και μέσα από τους πόρους και ιδιαίτερα όταν ο ιδιωτικός τομέας στενάζει από ρευστότητα. Μόνο προς αυτή την κατεύθυνση μπορούμε, έστω για βραχυπρόθεσμα, να περιμένουμε κάτι. Είναι να δούμε πόσο κάθε Δήμος θα φτιάξει το δικό του επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα άλλοι Δήμοι τα αρχαία τους, άλλοι Δήμοι κάτι άλλο, την αγροτική τους παραγωγή, οτιδήποτε ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους. Έχουμε το θετικό ότι έχει ανοίξει και ο κάθετος άξονας με τη Βουλγαρία και νομίζω ότι είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα για τον τουρισμό πέρσι. Αυτό ίσως έπιασε την περιοχή και λίγο προετοίμαστε. Θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός άμεσα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς, ακούμε και τις κινήσεις από την πλευρά της Βουλγαρίας, ενδεχομένως με κάποια αντίπεινα στην άστοχη δημιουργία του 26% από την κυβέρνηση, που είναι ένα άρθρο το οποίο χτυπάει πάρα πολύ τις εισαγωγές από τη Βουλγαρία και συνεπώς μπορεί να δημιουργήσει κάποια αντίπεινα. Μιλάει ακόμα και να βάλει τους πολίτες της Βουλγαρίας να πληρώνουν κάποιο ποσό 200-300 ευρώ πριν έρθουν στη χώρα μας και αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα τοπικά τουλάχιστον. Ελπίζω ότι θα βρεθεί η λύση για να γίνουν οι όποιες διορθώσεις από την κυβέρνηση. Ο κ. Θεοχάρης ήταν ενημέρωση και για τις καταστροφές από τις πλημμύρες. Έχω μια ενημέρωση, την είδα και με τα ίδια μου τα μάτια, τα βαμβάκια που δεν έχουν ακόμα μαζευτεί η δεύτερη σοδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και με τους τοπικούς βουλευτές που ξέρουν καλύτερα τα ζητήματα αυτά πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε αυτού του είδους τα αιτήματα, γιατί είναι λογικά και δίκαια. Οι καταστροφές όπως οι πλημμύρες πρέπει να αντιμετωπίζονται από ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκό όπως πρέπει να είναι η χώρα μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι δεν είναι τι θα πούμε εμείς, αλλά τι θα πάρουμε πίσω και τι ερωτήσεις θα έχουμε από τους φορείς ιδιαίτερα, αλλά και τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά, για να δούμε αυτές οι αγωνίες, καταρχήν πώς μπορούν σε ένα πρώτο επίπεδο να απαντηθούν και αν χρειάζεται κάτι παραπάνω να τις πάρουμε μαζί μας στον σχεδιασμό που κάνουμε με τις πολιτικές επιτροπές που έχουμε για τις διάφορες θέσεις. Πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα. Για τα αποτελέσματα της συνάντησης μίλησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Χρήστος Μέτιος. Ενημέρωσα τον κύριο Θεοχάρη για τα θέματα που απασχολούν τον νομό μας, την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Το βασικό θέμα που κυριάρχησε στη συζήτηση ήταν το νέο ΕΣΠΑ. Γνωρίζετε ότι σήμερα υπάρχει και ειδική σύσκεψη ημερίδα για το σκοπό αυτό μαζί με τους 22 Δήμους της περιφέρειάς μας, όπου επειδή είναι η ώρα που ετοιμάζονται τα επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων, πρέπει να εξειδικευτούν προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε όχι απλώς να απορροφηθούν οι πόροι απλά, αλλά να σχεδιαστούν και να ενταχθούν εκείνα τα έργα που θα βοηθήσουν πραγματικά την ανάπτυξη, έτσι ώστε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα.
Τα θέματα που, την κατεύθυνση που δίνουμε εμείς προς την περίπτωση αυτή είναι ότι η ανάπτυξη θεωρούμε μπορεί να προκύψει κυρίως μέσα από την αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού και του πολιτισμού. Τα θέματα ανάπτυξης της περιοχής και κυρίως του Δήμου της Κομωτινής είχε την δυνατότητα στη συνέχεια να διερευνήσει ο κύριος Θεοχάρης, όπου τον υποδέχτηκαν στο Δημαρχείο της Κομωτινής τόσο ο αντιδήμαρχος κύριος Πολιτιάμπης, όσο και ο αναπληρωτής του Δημάρχου Μανώλης Σταπαντζάς, αφού ο Δήμαρχος, ο κύριος Πετρίβης, απουσιάζει στην Αθήνα. Ακολούθησε η επίσκεψη του κυρίου Θεοχάρη στο Δημαρχείο Κομωτινής, όπου συνάντησε τον αναπληρωτή Δημάρχο Μανώλη Ταπαντζά και τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Πολιτιάδη, αφού ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης έλειπε στην Αθήνα, όπου είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση για θέματα ανάπτυξης περιοχής. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θεοχάρη στο Δήμο μας, στο Μητροπολιτικό Δήμο της Κομωτινής για τον νομό μας. Το ευχόμαστε η διαμονή του να είναι και η φιλοξενία να είναι πολύ σημαντική, ώστε να μεταφέρει τις καλύτερες των εντυπώσεων στο κέντρο, στον τόπο όπου εργάζεται, όπου μένει. Ελπίζουμε αυτά τα οποία θα αποκομίσει από τον τόπο μας, τους προβληματισμούς κυρίως που θα αποκομίσει, να τους μεταφέρει στο κέντρο, ώστε να τύχουν και τις επίλυσεις τους. Εγώ το πόνο που έχω να πω στον κύριο Θεοχάρη είναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχει έρθει στον τόπο μας. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτονται το Δήμο μας και τον τόπο μας πολιτικά πρόσωπα, για να μπορούν έτσι να τους μεταφέρονται τα προβλήματα και εκείνοι στη συνέχεια να τα μεταφέρουν στο κέντρο για να τα λύσουν. Ο κύριος Θεοχάρης συζήτησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κομωτινής και τις πιθανές λύσεις που μπορούν να βρεθούν. Και εγώ να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους που είδα που με φιλοξένησαν, μου είπαν τα ζητήματα του Δήμου Κομωτινής. Ο Δήμος Κομωτινής είναι ένας ιδιαίτερος Δήμος, ένας Δήμος που είναι συνοριακός, αλλά εκτείνεται μέχρι και την παραλία, μέχρι και τη θάλασσα. Έχει μια οικονομία πολύπλοκη που στηρίζεται και στον πρωτογενή τομέα, φυσικά στην αγροτική παραγωγή, αλλά και σε βιομηχανική ζώνη και τις επιχειρήσεις εκεί πέρα. Παρόλο που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει χτυπήσει πολύ η κρίση και η ανεργία αυτόν τον κλάδο, αλλά ευτυχώς αυτό το βάθος της οικονομίας που έχει, έχει βοηθήσει τα ζητήματα της ενεργίας να είναι πολύ πιο ήπια από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για τους συμπολίτες μας εδώ στην Κομωτινή. Προβλήματα όμως που θέλω να πιστεύω, εάν επιταχύνουν και οι λύσεις που έχουν, πρέπει να δοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και αν φύγει αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλη τη χώρα σε σχέση με την οικονομία και τη συμφωνία με τους εταίρους μας, θα μπορέσει με γρήγορο ρυθμό να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα τα οποία θίχτηκαν στο τραπέζι είναι πράγματα που τα κρατάμε στο μυαλό μας, διότι όταν πάμε στο κοινοβούλιο και τεθούν τέτοιου είδους ζητήματα, θα προσπαθήσουμε να τα υποστηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα υπουργεία, διάφορα ζητήματα που τέθηκαν για τις λαϊκές και οτιδήποτε άλλο. Και πάλι και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σε αυτή την όμορφη έτσι, κριτική περιοχή. Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του κ. Θεοχάρη ήταν οι επαγγελματίες της περιοχής, όπου εκεί συζήτησε μεταξύ άλλων και το μεγάλο θέμα του 12%. Στη συνάντησή του με τους επαγγελματικούς φορείς του νομού Ροδόπης, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ποταμιού Χάρης Θεοχάρης συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την αβεβαιότητα που επικρατεί. Συζητήσαμε κυρίως τα προβλήματα. Ο κόσμος πραγματικά των επιμελητηρίων, δηλαδή ο επιχειρηματικός κόσμος, έχει πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά αυτή την περίοδο. Αλλά το κυριότερο είναι η αβεβαιότητα. Mm-hmm. Εντάξει, μιλήσαμε με κάποια επιμέρους θέματα, το 12% τις ανακτήσεις που ζητάνε, καθώς και τα φορολόγητα αποθεματικά για τις εγγυήσεις, οι ανακτήσεις για τις εγγυήσεις των δανείων. Αλλά το κυριότερο όμως απ' όλα είναι ότι ζητάνε όλοι να έρθει αυτή η αβεβαιότητα, να υπάρξει επιτέλους αυτή η συμφωνία με τους εταίρους μας και μέσω αυτής της συμφωνίας να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Νομίζω ότι εν γέννη δεν έχουμε να φοβηθούμε ως χώρα από το άνοιγμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα και μια ανερχόμενη μεσαία τάξη και στη Βουλγαρία και στην Τουρκία. Αυτό μπορούμε και εμείς να το εκμεταλλευτούμε στον τουρισμό. Η Κομωτινή δεν είναι παραδοσιακά ένας τόπος προορισμού, θα μπορούσε όμως να γίνει και είναι προνομιακός γεωγραφικά ο χώρος στον οποίο βρίσκεται, να εκμεταλλευτεί και
τον κόσμο της Τουρκίας και τον κόσμο της Βουλγαρίας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες συντονισμένες. Δεν πρέπει να αφήσει και η Περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά σε συνεργασία και με το Επιμελητήρια, την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη. Και εντάξει, ο ελεγκτικός ρόλος, το παρεμπόριο και όλα αυτά δεν μπορεί. Το κράτος πρέπει να ενισχύσει λίγο τις προσπάθειες στον τομέα αυτό. Δείτε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, την πρόταση του βουλευτού του Ποταμιού, Χάρη Θεοχάρη, σχετικά με τον φόρο ακινήτων και την ίσπραξη αυτού από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάθετε επίσης λεπτομέρειες για τη νέα παράσταση Χάρων και Μόν που ανεβαίνει από σήμερα και για την Κυριακή από το θεατρικό εργαστήρι επισκηνής της Μυρσίνης Λατζουράκη. Ποιο το κοινωνικό περιεχόμενο αυτής και ποια τα μηνύματα που αποστέλει. Και δείτε ποια είναι η νέα δουλειά του Μουσικού Σχολείου σε καλλιτεχνική μουσική επιμέλεια του Χρήστου Χατζόπουλου που παρουσιάζεται την Κυριακή στο Μουσικό Σχολείο. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τα ρεπορτάζ τα οποία συνίστανται στην σημερινή παρουσία στην Κομωτινή του βουλευτού του Ποταμιού και επίσης πρώην Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του κ. Θεοχάρη. Απόψε τον φιλοξενούμε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να τον δούμε λοιπόν και να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόσαστε στην Κομωτινή σε μία περίοδο που τα πράγματα γενικότερα τρέχουν και τα πιο οικονομικά μας ζητήματα και ίσως από εκεί θα ήταν αμέσως ιδιαίτερα και σωστό να ξεκινήσουμε με την άποψή σας για την έξωθεν καλή μαρτυρία της χώρας μας, την στάση μας και τις επιλογές μας στα οικονομικά και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πώς εκείνο ανταποκρίνεται σε όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση, παρόλο που ξεκίνησε με κάποια μεθοδολογία να μπορέσει να διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας και να θέσει εκ νέου τα θέματα τα οποία ο ελληνικός λαός εν τέλει έθεσε με την απόφασή του για να αλλαγή κυβέρνηση στις τελευταίες εκλογές. Η κυβέρνηση λοιπόν, ενώ ξεκίνησε σωστά να θέσει αυτά τα ζητήματα, φαίνεται ότι έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο και πολύ κεφάλαιο εμπιστοσύνης και κεφάλαιο διαπραγματευτικό με τους εταίρους μας σε μια προσπάθεια να μετονομάσει τους θεσμούς ή να βρει σημεία συνάντησης τα οποία να μην είναι στα Υπουργεία και να είναι κάπου αλλού σε ξενοδοχεία κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επικεντρωθούμε στα βασικά και κέρια σημεία της διαπραγμάτευσης, τα οποία έχουν σχέση με το τι θα μπορέσει να κερδίσει προς όφελος του ελληνικού λαού. Και κάθε εβδομάδα που περνούσε να δυσχεραίνει οικονομικά η θέση της χώρας, με αποκορύφωμα όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή περί της εξόδου της χώρας μας ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, το λεγόμενο Grexit. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να δούμε και να βρούμε πολύ γρήγορα πια, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει, είμαστε στο και πέντε, ούτε καν στο παραπέντε, πολύ γρήγορα πρέπει να έρθουμε σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να σηκώσουμε αυτήν την αβεβαιότητα που υπάρχει στη χώρα. Πάντως, κύριε Θεοχάρη, τόσο ο γερμανικός τύπος, ο οποίος και χθες, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μας βομβαρδίζει με ειδήσεις οι οποίες αφορούν στη μη συνεπή, στην αναποτελεσματική Ελλάδα, σε διάφορα αρνητικά πρόσημα, ανάλογα και με την περιοχή από την οποία προέρχεται, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι στέκεται και δεν κάνει πίσω σε αυτά τα οποία προεκλογικά τουλάχιστον είχε αναφέρει ως δέσμευση προγραμματική και στη συνέχεια έρχεται να θεσμοθετήσει και φαίνεται να υπάρχει και ένα πολιτικό ανάστημα. Τι θα λέγατε επί της αρχής γι' αυτό και μετά πάμε στα ειδικότερα ζητήματα. Επί της αρχής ακόμα και κάποιος καλόπιστος θα μπορούσε να συμφωνήσει. Βέβαια, στα επιμέρους για το κατά πόσον τηρούνται όλες αυτές οι δεσμεύσεις και σε ποιο βαθμό μπορεί να έχει πάρα πολλές αντιρρήσεις κάποιος σαν και εμάς που ας το πούμε είμαστε στην αντιπολίτευση. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η εναλλακτική της μη συμφωνίας είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Είτε λέγεται αυτό δραχμή, είτε λέγεται πτώχευση μέσα στο ευρώ. Και το ένα και το άλλο θα σημάνει κακουχίες και δυσκολίες για τον ελληνικό λαό που θα είναι, θα έλεγα, του επίπεδου μιας εθνικής καταστροφής. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να αφήσει
στην άκρη της όποιους ενδιασμούς έχει στο να ολοκληρώσει τη συμφωνία και ακόμα και αν είναι λίγο χειρότερη από ό,τι θα θέλαμε κι εμείς ή θα μπορούσε, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να αποτρέψουμε και το άλλο σενάριο. Mm-hmm. Αν αφήσουμε πίσω όμως όλα αυτά τα σενάρια της καταστροφολογίας, της εξόδου από το ευρώ, των κακουχιών, που όλα αυτά ούτως ή άλλως είναι πάγωτοι, μπορούν να σημάνουν, και έρθουμε να δούμε στη θεσμοθέτηση, στο ποια μέτρα προδιατίθεται να λάβει η κυβέρνηση, τι αντιπροτείνει, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης και πώς αυτά αποτελεσματικά μπορούν να εφαρμοστούν στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή πάνω στις δικές μας πλάτες. Τι θα λέγατε, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται χρόνια με αυτό το αντικείμενο. Ποιες είναι αυτές οι 3-4 διορθωτικές κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, ώστε και η χώρα μας να μην φαίνεται αναποτελεσματική, αλλά και ο ελληνικός λαός με συνέπεια να μπορεί να ανταποκριθεί? Αυτό ακριβώς είναι και το πεδίο στο οποίο θα κριθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό που δυστυχώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται στις Βρυξέλλες. Εγώ να δεχτώ, όπως είπατε εξής προηγουμένως, στεναρά και με ανάστημα. Αλλά από την άλλη, μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχάσει ότι έχει μια Ελλάδα πίσω της, την οποία πρέπει να κυβερνήσει. Φέρνει βαρύγδουπα νομοσχέδια τα οποία δίνουν θεωρητικά λύσεις σε κάποια προβλήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλές ασπιρίνες για αρρώστιες οι οποίες είναι χρόνιες και δύσκολα διάσημες. Τώρα μιλούσα με το επιμελητήριο και μου λέγανε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι ακόμα και αυτές οι 100 δόσεις ρυθμίσεις δεν δίνουν λύση, όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν ούτε τα τρέχοντα να αντέξουν έτσι πως έχει φτάσει αυτή η κατάσταση. Συνεπώς δεν είναι πραγματικές λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά είναι μόνο λύσεις για να μπορούμε στα κανάλια να βγούμε και να λέμε τι τρομερή φιλέσπλαχνη η κυβέρνηση ενδεχομένως είναι. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό πια. Δεν γεμίζει το πιάτο των ανέργων, δεν ανοίγει μια επιχείρηση που είναι έτοιμη να κλείσει. Δεν δίνει δηλαδή λύση στα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών συνανθρώπων μας, όπως αυτούς που είδα και συνομίλησα στην Κομωτινή. Συνεπώς, εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες άμεσες, θα έλεγα, κινήσεις και κινήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν και διαπραγματευτικά. Να πω 2-3 έτσι για παράδειγμα. Η κυβέρνηση συμφωνεί, για παράδειγμα, ότι ο κώδικας ποινικής οικονομίας πρέπει να αλλάξει. Ήταν ένα μέτρο που ήταν από το προηγούμενο, συμφωνημένο με την προηγούμενη κυβέρνηση, οριμασμένο και σχεδόν έτοιμο ως νομοσχέδιο. Εάν το φέρει άμεσα, αντί να περιμένει να κάνει όλες αυτές να περνάνε οι μέρες της διαπραγμάτευσης, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη, αν το περάσει, ότι έχει τη δύναμη να περάσει συνενετικά νομοσχέδια και άρα θα έχει πολύ καλύτερη και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Δεν το κάνει, τουλάχιστον τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Δεν το κάνει ακόμα. Ήδη ολοκληρώθηκε η διαβούλευση. Τώρα μην με πάτε σε ένα μονοπάτι που λίγο πολύ ξέρω. Το περιμένουμε ακόμα. Μα ο κώδικας ποινικής οικονομίας. Και σήμερα έγιναν και οι ανακοινώσεις για τις πρώτες αλλαγές που αφορούν και στον ποινικό κώδικα. Οι πρώτες αλλαγές και εκεί πέρα, το μελετάμε το νομοσχέδιο, αλλά και εκεί πέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι ισοπεδωτικά. Δεν είναι δυνατόν, και ο κύριος Πανούσης, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα θέματα και μίλησε για κάποια από αυτά σήμερα σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξή του και στην οποία κατακρίνει και την κυβέρνηση, έτσι. Λέει πράγματα τα οποία πρέπει να τα ακούσει η πολιτική αφορούν κυβέρνηση. Αφορούν στην αριστερά και, εν πάση περιπτώσει, στοιχεία που σχετίζονται και με την δημοκρατία. Αφορούν και στην αποτελεσματικότητα, διότι τι συμβαίνει όταν πας, για παράδειγμα, και λες οριζόντια ότι όλοι οι ανήλικοι θα μπορούν να αφαιθούν από τις φυλακές και να μην φυλακίζονται. Αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες όπου έχει γίνει κάτι ανάλογο είναι ότι όλες οι συμμορίες αρχίζουν να εκπαιδεύουν τους ανηλίκους για να κάνουν τις εγκληματικές πράξεις. Αυτό δεν μπορεί να το ζήσουμε και να το δούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε ερασιτεχνικούς πειραματισμούς. Έχει μεγάλη σημασία. Το πρότυπο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε κάποια σημεία είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον προσπαθούν να εφαρμόσουν. Εφαρμόζεται με επιτυχία, νομίζω, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρετε ότι τουλάχιστον για τους ανηλίκους τα ήπια εξωδηματικής μορφής μέτρα είναι αυτά που τελικά μπορούν να δώσουν και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συμφωνούμε, σε αυτό αρκεί να κρίνουμε. Αλλά να πούμε για την οικονομία, μην πούμε για την εγκληματικότητα και την εγκληματολογία. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι. Θα με κατηγορήσω να το κάνω επίτηδες. Εμένα τουλάχιστον μου το πούνε. Εντάξει. Το θέμα είναι να πούμε και τα γενικότερα ενδιαφέροντα, αλλά και η οικονομία προφανώς είναι μέσα στις αγωνίες όλων των συνανθρώπων μας και πρέπει να στραφούμε και σε αυτή. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή για την οικονομία, όπως σας είπα, για την πραγματική οικονομία, είναι η άρση της αβεβαιότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που είχαν σχεδόν έτοιμα σχέδια. Να έχουν βάλει όλα αυτά στον πάγο γιατί δεν ξέρουν τι θα συμβεί. Άρα, το πρώτο είναι η άρση αβεβαιότητας με την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική ισορροπία. Είμαστε στα όρια, αν δεν έχουμε ήδη μπει,
των δημοσιονομικών ελλημάτων, που σημαίνει πάλι να ξαναγυρίσουμε στις εποχές που κάθε τρεις μήνες παίρναμε μέτρα, και συνεπώς αυτό πρέπει να αναταχθεί άμεσα. Να κρατήσουμε με την όποια συμφωνία τα πλεονάσματα τα οποία μπορεί να αντέξει η οικονομία μας, και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από το 9,5% για το οποίο συζητούσαμε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έρθουμε σε μια συμφωνία για το χρέος, αρκεί να συμφωνήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Και οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα είναι αυτές που φέρνουν δουλειές. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι έχουν επιχειρηθεί έτσι μια σειρά μέτρων. Ήδη κάνατε αναφορά και με αφορμή της σημερινής επίσκεψης στους επαγγελματίες εδώ στην Κομωτινή, το θέμα της ρύθμισης των 100 δόσεων. Επίσης, της κατάργησης του ΕΛΦΙΑ ή το πώς η κυβέρνηση το βλέπει αυτό το μέτρο, κυρίως για εκείνους οι οποίοι διαθέτουν φυσικά και πολύ μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους. Τι λέτε για τα επιμέρους αυτά ζητήματα? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια επιμέρους ζητήματα που τα οποία έχουν πολύ σχέση συγκεκριμένα με την περιοχή εδώ. Δηλαδή, η Κομωτινή έχει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζητήματα σε σχέση με τις εγγυήσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν και υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα εκεί. Ή αν θέλετε, ακόμα και την ενίσχυση την εργοδοτική στο 12%. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα και ζητήματα τα οποία όμως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί άπτονται κοινοτικών κανόνων και μπορεί να αναγκαστούμε είτε να ανακτήσουμε είτε να πληρώσουμε υπέρογκα πρόστιμα ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν βρούμε μια λύση το συντομότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, προφανώς είναι ότι υπάρχουν ζητήματα γενικότερων ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν σημασία και για την περιοχή. Όπως ο ΕΜΦΙΑ που αναφέρατε, είχα την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό και με την περιφέρεια αλλά και με τον Δήμο της Κομωτινής. Να πάρω τις απόψεις του για κάποια θέση την οποία έχουμε εμείς, ότι δεν πρέπει να καταργηθεί ο φόρος ακινήτων, αλλά θα πρέπει να αναμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να δοθεί ως ο κύριος πόρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, και συνεπώς οι Δήμοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να χρηματοδοτούνται μέσα από τα έσοδα του φόρου ακινήτων της περιοχής τους. Αυτό είναι μια μεταρρύθμιση η οποία είναι σημαντικότατη, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 6 μήνες ή και ένα χρόνο ακόμα. Θέλει σωστό σχεδιασμό, αλλά είναι μια μεταρρύθμιση που μπορεί να δώσει μια άλλη λογική και μια πραγματικά ριζοσπαστική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα αποκτήσει επιτέλους πόρους οι οποίοι θα άπτονται και θα είναι στο δικό της έλεγχο. Θα πληρώνουμε δηλαδή για την φορολόγηση που μας επιβάλλεται για τα έσοδα, θα με κάποιον τρόπο θα πηγαίνουν στους Δήμους, αυτό μας λέτε, αυτό προτείνει το ποτάμι? Σε όλες τις ευνομούμενες δυτικές χώρες του κόσμου, η κύρια πηγή χρηματοδότησης των Δήμων είναι τα τέλη ή φόροι ακινήτων της περιοχής τους. Mm-hmm. Αυτό θα σήμαινε ότι και μάλιστα περίπου τα έσοδα είναι πάνω κάτω. Δηλαδή, άμα δείτε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που είναι η κύρια πηγή της χρηματοδότησης των Δήμων και τον ΕΝΦΙΑ, είναι περίπου στο ίδιο ύψος. Αυτός ο τρόπος λοιπόν, αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να δώσει στους Δήμους τους πόρους που χρειάζονται επί τη βάση των τοπικών τους εσόδων. Κάποια άλλα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τις σημερινές σας επιμέρους επισκέψεις, κύριε Θεοχάρη? Αυτό που προέκυψε είναι ότι γνώρισα και εγώ, δεν το ήξερα και από πολύ καλά, το βάθος και την πολυπλοκότητα που έχει η οικονομία της περιοχής. Είναι μια αγροτική περιοχή με ισχυρή αγροτική και κτηνοτροφική παρουσία. Έχει το Πανεπιστήμιο με τους φοιτητές που έρχονται και τα προβλήματα που είδαμε και φέτος, γιατί γίνανε πάρα πολλές μεταγραφές από ό,τι μου έλεγαν, και αυτό χτύπησε, αν θέλετε, την τοπική κοινωνία, αλλά και μια βιομηχανική περιοχή η οποία στο παρελθόν ήκμαζε πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. Η κρίση την έχει χτυπήσει περισσότερο και ευτυχώς αυτό το βάθος που είχε η οικονομία της Κομωτινής μπόρεσε να απορροφήσει πολύ από αυτή την ανεργία ο αγροτικός τομέας, η πρωτεϊνής παραγωγή. Από την άλλη, έχουμε το καινούριο στοιχείο στην οικονομία της περιοχής, που είναι η ανερχόμενη μεσαία τάξη της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, mm-hmm. και πώς θα μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε αυξάνοντας το τουριστικό προϊόν. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Οι φορείς πρέπει να συνεργαστούν άμεσα, να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι σωστές υποδομές, ακόμα και για το πάρκινγκ, αλλά και για τους δρόμους, για να μπορέσει να πάει, παράδειγμα, ο θρησκευτικός τουρισμός και να δει μοναστήρια που έχετε στην περιοχή σας, αλλά
ενδεχομένως να μην υπάρχουν οι δρόμοι κατάλληλοι για να γίνει αυτό. Συνεπώς, όλα αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα συντονισμού και είναι κέριος ο ρόλος του Δήμου για να μπορέσει να φέρει αυτό το συντονισμό, αλλά φυσικά και της περιφέρειας στο βαθμό που άπτονται και των όμορων Δήμων. Θα να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη με δύο επιμέρους ερωτήματα που αφορούν στη γενικότερη πολιτική. Το ένα σχετίζεται με την λίστα Λαγκάρντ. Πρόσφατα είχατε κάνει έτσι και κάποιες δηλώσεις γύρω από αυτό, λέγοντας ότι δεν τροποτέ στην δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και ήταν πάντοτε κάτω από το ΣΔΟΕ. Αυτό είχατε πει στον Βήμα 99,5. Σημειώνοντας ότι ο τρόπος δουλειάς και η μεθοδολογία ήταν πλήρως υπό τον έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας εκεί. Τελικά, τι έγινε με το συγκεκριμένο θέμα? Ναι, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Ρωτήθηκα για την λίστα Λαγκάρντ και είπα το αυτονόητο, ότι η λίστα Λαγκάρντ ήταν πάντοτε στη δικαιοδοσία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Αυτό δεν ήταν ποτέ συνενωμένο, παρόλο που υπήρχε το αρχικό σχέδιο και ήταν και μνημονιακή υποχρέωση από την προηγούμενη κυβέρνηση να συνενωθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με το ΣΔΟΕ. Αυτό δεν έγινε ποτέ για κάποιους λόγους αποτελεσματικότητας, στους οποίους δεν μπορούσα και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά να συμφωνήσω, να κατανοήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η κυβερνητική απόφαση και με υπερεύαινε φυσικά. Από εκεί πέρα είχαν τη λίστα και προχωρήσαν με την όποια μεθοδολογία έκριναν αυτή ως πιο κατάλληλη. Εμείς, ενώ αρχικά χρησιμοποιούσαμε την ίδια μεθοδολογία και είδαμε στα εμβάσματα ότι φέρνει πολύ δύσκολα και αργά αποτελέσματα, οπότε ζητήσαμε την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, η οποία και έγινε, και έτσι μπορέσαμε να επιταχύνουμε τις υποθέσεις. Χαρακτηριστικά, είχαμε τελειώσει μεταξύ 5 και 10 υποθέσεων μέσα σε ένα χρόνο και μετά την αλλαγή που ζητήσαμε, μπορέσαμε να τελειώσουμε γύρω στις 500 υποθέσεις μέσα σε 6 μήνες. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής λογικής και τρόπου εργασίας, η οποία νομίζω δίνει αποτελέσματα και σε τελική ανάλυση, και οι όποιες υποθέσεις δόθηκαν τελικά από τους οικονομικούς εισαγγελείς στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αφού είδαν ότι έπρεπε να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό το έργο, νομίζω ότι είναι οι κύριες, αν όχι όλες, οι περισσότερες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί σε αυτή τη λίστα. Επειδή λοιπόν υπηρετήσατε στη δημόσια διοίκηση και μάλιστα σε συγκεκριμένη θέση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μια γενικότερη διάθεση μιας αρχής συνέπειας την οποία εφαρμόζεται σε επιμέρους τομείς στο δημόσιο, ή τελικά κάθε πολιτική επιλογή, κάθε νέα κυβέρνηση που εκλέγεται έρχεται να γκρεμίσει τα πάντα, δεν υπάρχει ένα κράτος συνέχειας και να εφαρμόσει νέες πολιτικές? Και τι προτείνει το ποτάμι γύρω από αυτό? Προτείνει ή αντιπολιτεύεται απλά? Ίσα-ίσα αυτό, αν θέλετε, για μας είναι η βασίλισσα των μεταρρυθμίσεων. Πιστεύουμε ότι πέρα από ιδεολογικές διαφορές, οι οποίες κατά τα άλλα είναι σωστές, αλλά όμως θα πρέπει στην πραγματικότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα να κρατηθούν στην άκρη και να προταθεί αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία, να φτιάξουμε ένα δημόσιο λειτουργικό, σωστό, διότι ακόμα και ο πιο φιλελεύθερος ανάμεσά μας θα δεχτεί ότι υπάρχει ένας ρυθμιστικός και ελεγκτικός ρόλος του δημοσίου, ο οποίος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τους ιδιώτες. Αν και σε αυτόν τον ρόλο έχουμε αποτύχει να λειτουργήσουμε, γιατί ζούμε με ένα κομματικό κράτος το οποίο θέλει να κάνει κουμάντο στα πάντα, στο ποιος γίνεται διευθυντής σηματάρχης, ποιος κάνει προαγωγές, ποιος ελέγχει τη μία υπόθεση ή την άλλη υπόθεση, ή ακόμα και αν το αποτέλεσμα της είναι καλό ή κακό, αυτό μας αφήνει ένα δημόσιο τομέα ο οποίος δεν είναι χειραφετημένος, δεν λέει όχι και τελικά το αποτέλεσμα το πληρώνουμε όλοι. Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έρχεται μια κυβέρνηση και το έχουμε δει, να πω, από κυβερνήσεις Μητσοτάκη, Σιμίτη κτλ. Δηλαδή, νομίζω είναι όλη η μεταπολιτευτική μας ιστορία. Έρχεται μια κυβέρνηση και έχει λεφτά στα ταμεία για 1 με 2 μήνες. Μπαίνει, ξεκινάει ένα πρόγραμμα λιτότητας για να μπορέσει να ανατάξει την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Μετά από 2-3 χρόνια λιτότητας, ξεκινάει για εκλογές και το τελευταίο εξάμηνο χαλαρώνουν τα πάντα. Και στο τέλος αφήνουμε πάλι 1 και 2 μήνες ταμεία για την επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει και ξαναρχίζει ο κύκλος από την αρχή. Πληρώνουμε δηλαδή ο φορολογούμενος στην πλάτη του όλα αυτά τα χρόνια λιτότητας για τους 6 μήνες χαλάρωσης. Γιατί δεν υπάρχει μια δημόσια διοίκηση να γυρίσει και να πει στον πολιτικό της προϊστάμενο ότι δεν έχει η δημόσια διοίκηση εκλογές. Δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον εκλογικό κύκλο και πρέπει να κάνει τη δουλειά της είτε πριν είτε μετά τις εκλογές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό, αν θέλετε, κάναμε και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και γι' αυτό και τα έσοδα ήταν αυξημένα πέρσι μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο, δηλαδή σε εκλογικό πρώτο εξάμηνο. Είχαμε τις ευρωεκλογές, θυμίζω, και παρόλα αυτά, ίσως για πρώτη φορά από συστάσεις του ελληνικού κράτους το 1800,
27, για πρώτη φορά είχαμε αυξημένα έσοδα σε περίοδο εκλογών. Μάλιστα, να κλείσουμε ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με το δικού μας οίκου, δηλαδή τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν τελείτε σε γνώση και ποια είναι η άποψή σας. Η άποψή μου είναι ότι είναι προφανές ότι ένα τοπίο όπως το ραδιοτηλεοπτικό πρέπει να μπει σε τάξη. Και είμαι σίγουρος ότι κανένας ιδιοκτήτης ή υπάλληλος εργαζόμενος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι υπέρ του να μπει μια τάξη. Οι σωστοί κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς, όταν είναι γνωστοί σε όλους, διαμορφώνουν σωστές συμπεριφορές σε όλους και άρα το παιχνίδι είναι και ζήτημα δικαιοσύνης. Ο ανταγωνισμός ο σωστός είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Δεν μπορεί συνέχεια στη χώρα μας να την πληρώνουν αυτοί που ζουν και λειτουργούν νοικοκυρεμένα και να νικάνε πάντοτε αυτοί που κλέβουν, φοροδιαφεύγουν ή κάνουν λαθρεμπόριο. Συνεπώς, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Εάν θέλει και θελήσει να βάλει τάξη στο τοπίο το ραδιοτηλεοπτικό, δεν το έχουμε δει όμως ακόμα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι να έρχεται πρώτα ένα νομοσχέδιο για την ΕΡΤ για να προλάβουμε να κάνουμε ενδεχομένως κάποια ρουσφέτια σε κοινωνικές ομάδες που έχουμε πει. Ένα νομοσχέδιο που στην πραγματικότητα δεν επαναφέρει καν την ΕΡΤ, αφήνει την ΕΡΤ ως έχει και τη μετονομάζει σε ΕΡΤ, διότι αν δείτε από το οργανόγραμμα μέχρι το οτιδήποτε κρατάει την ίδια δομή την ΕΡΤ και απλώς εκτός από τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί προσλαμβάνει και επόμενους. Άρα λοιπόν δεν βάζει καμία τάξη και κυρίως δεν χτυπάει το χέρι στο μαχαίρι το οποίο είναι να ξαναβάλει τις άδειες προς προκήρυξη ώστε να βάλει επιτέλους μη άπαξ και διαπατώσεις τάξη. Βέβαια τα μέσα ενημέρωση δεν είναι μόνο η ΕΡΤ, θα πρέπει να πούμε έτσι. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Λέμε ότι δεν φέρνει ένα νομοσχέδιο για να βάλει τάξη σε όλο το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και μέσα σε αυτό να φτιάξει μια ισχυρή δημόσια τηλεόραση. Τι κάνει, φέρνει μόνο το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ και δεν δημιουργεί δημόσια τηλεόραση. Μια κομματική, κρατική τηλεόραση. Αυτό δημιουργείται και είναι σαν να βγαίνει από τα χειρότερα σιρτάρια. Οι αλλαγές αφορούν και στα μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα, πως ένα σημείο φαίνεται να έχουν στηρίξει και το ποτάμι. Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Στο παρελθόν είχαμε και ανοιχτά συζητήσει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για τα κατά πόσο δεν μας καλύπτουν καθόλου, εκτός από τις ανοιχτές συγκρούσεις που είχαμε και θα τα ονοματίσω, δεν είναι, και με τα Νέα και με το Βήμα είχαμε ανοιχτές συγκρούσεις, αλλά δεν χρειάζεται να σας πω, υπάρχουν μεγάλη ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες και κυριακάτικες, μάλιστα από συγκροτήματα που θεωρητικά μας κατηγορούν ότι βρίσκονται από πίσω μας, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στη λέξη ποτάμι, φοβάμαι, δεν αναφέρονται για να μην πούνε τη λέξη ποτάμι ούτε καν στις πλημμύρες του Εύρου με αυτή τη λέξη, την βγάζουν και από το λεξιλόγιο τους. Ούτως ή άλλως ο Εύρος είναι ένας ποταμός. Γι' αυτό το φέρουν ακόμα και εκεί. Δεν μπορούμε να τον ξαναβαπτίσουμε. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ανυπολόγιστες ζημίες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες, οι οποίες ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ. Οι μεγαλύτερες εντοπίζονται στον Έμπρο. Αυτό το οποίο τόνιζε σήμερα στο Αρτσάνελ Θράκης ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης είναι ότι οι φορείς θα κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατό προκειμένου να επιβιώσουν οι αγροτικές οικογένειες. Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομοτηνίας, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, η πρόεδρος της Πέδρας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ευάγγελος Λαμπάκης, αναφέρθηκε και στις μεγάλες καταστροφές που υπολογίζονται πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στον νόμο Εύρου, με τους φορείς όπως τόνισε να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιβιώσουν ειδικότερα οι αγροτικές οικογένειες. Το θέμα των πλημμυρών, η αδυναμία το να σπείρουν τα χωράφια τους οι καταστραμμένοι αγρότες, η καταστραμμένη οικονομία γενικότερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Εύρος ας πούμε είναι ένας αγροτικός κατεξοχήν νομός, όλα αυτά θα τα δούμε προκειμένου να τα συμπληρώσουμε αν χρειαστεί και πέραν των ποσών τα οποία έχουν καθοριστεί για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν τις οικογένειές τους. Είμαστε κοντά στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν υποστεί από τις πλημμύρες και τις ζωνώσεις όλες αυτές τις ζημιές και καθορίζουμε τους τρόπους με τους οποίους θα κινηθούμε προς τα Υπουργεία, τα οποία πρέπει και αυτά κάποια στιγμή να βρουν την περπατησιά τους, να ενημερωθούν οι Υπουργοί και να μπορέσουν να συζητήσουν επί της ουσίας μαζί μας. Η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020
Συζητήθηκε το πρωί σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε η ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής με θέμα τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση της Περιφέρειας της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΕΔ και ακολουθεί αμέσως μετά και η Διαμάθ. Είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία, μια σύμπτωση η οποία ήταν απαραίτητο να υπάρξει στην περιφέρειά μας, μια περιφέρεια η οποία υστερεί ως τελευταία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τα κενά, τις παραλήψεις και τις ελλείψεις σε κάθε Δήμο, ώστε ο σχεδιασμός, ο σταδιακός σχεδιασμός της περιφέρειάς μας να εξειδικευθεί προκειμένου να βοηθήσει τον κάθε Δήμο όπως πρέπει να το βοηθήσει, καλύπτοντας τις προτεραιότητες και τις ανάγκες τις ουσιαστικές. Αυτό που μετράει πάνω απ' όλα και αυτό είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας περιφέρεια, ΠΕΔ και Διαμάθ, ταυτόχρονα ερχόμενοι σε επαφή όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες όταν έρχονται σε αντίστοιχη επαφή με τις δημοτικές αρχές, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και τις ιερατές διοικήσεις, για να μπορέσουμε να καλύψουμε μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν να καλύψουμε. Έχουμε μια περίοδο 14-20, πρέπει να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια από όλους τους άξονες, να διαμορφώσουμε ποσά και δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες είναι αναγκαίες να συμβούν, γιατί περιθώρια για άλλα λάθη σε αυτήν την προγραμματική περίοδο 14-20 σε μια Ελλάδα η οποία δυστυχώς έχει ένα δυστυχισμένο λαό δεν υπάρχουν πλέον. Γι' αυτό πραγματικά σήμερα αυτή η ένωση όλων αυτών των θεσμικών περιφερειακών δυνάμεων αποτελεί για μένα ένα γεγονός το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Ο κ. Λαπάκης αναφέρθηκε και στα θέματα της διαμάθητης διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα θέματα λοιπόν σήμερα που θα έχουμε στην Διαμάθ είναι ενημέρωση προς όλους τους δημάρχους για την επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού των απορριμμάτων. Είναι μια αναγκαιότητα η οποία στο χρόνο η δυναμική του έχει δημιουργήσει κάποιες διαφοροποιήσεις ποσοτήτων και μεγεθών, τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, ώστε η επικαιροποίηση να μας βοηθήσει για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης όλων εκείνων των μονάδων που χρειάζονται για να καλύψουμε επιτέλους, αργοπορημένα έστω, το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Το θεατρικό εργαστήριο Επισκηνής το γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, τόσο από την άψογη και ουσιαστική χρόνια συνεργασία που έχουμε με τη Μυρσίνη Λατζουράκη στον τομέα της ενημέρωσης του Art Channel Θράκης. Κινητήριος δύναμη πάντα παραμένει το τρέιλερ που μας οδηγεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ωστόσο και από τις πολλαπλές δράσεις του που αφορούν στην τέχνη αλλά και στα κοινωνικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται ή αναδεικνύονται μέσω της τέχνης. Ένα από αυτά αποτελεί και την επιλογή της νέας θεατρικής παράστασης που απόψε ανεβαίνει, γιατί την ώρα έχει ήδη ανέβει, στο Διπεθέ της Κομωτινής. Πρόκειται για το έργο του Colin Higgins, Harold και Maud, και έχουμε τη Μυρσίνη απόψε κοντά μας. Την καλησπερίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Καλώς την. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και πάλι. Για να δώσουμε έτσι λεπτομέρειες για αυτή την παράσταση που ανεβαίνει, παραλαμβάνω, όπως μας συνηθίζεται άλλωστε τον Απρίλιο από το Θεατρικό Εργαστήριο Επισκηνής, και τα έσοδά της για ακόμη μια χρονιά διατίθενται στον Σύλλογο Μέριμνας Αμένο Ιτικής Στέρησης Άγιοι Θεόδωροι. Ναι. Είναι ουσιαστικά η πρώτη επίσημη δουλειά του εργαστηρίου, γιατί είχαμε συμμετάσχει σε διάφορα projects από την αρχή της χρονιάς με διάφορα θέματα, κυρίως ρατσισμό, ξενοφοβία. Θα έρθω σε αυτά. Ναι. Αλλά ουσιαστικά σαν παράσταση του εργαστηρίου Επισκηνής είναι η πρώτη μεγάλη μας παράσταση. Είναι το τμήμα των ενηλίκων που παρακολουθούν το εργαστήρι οι περισσότεροι 7 χρόνια, ουσιαστικά από την αρχή του εργαστηρίου είναι μαζί μου. Και φέτος το έργο ήταν μια επιλογή που την είχα ξανακάνει τα προηγούμενα χρόνια, το Harold και Maud, τότε είχε ανέβει με την πολιτιστική κίνηση. Προσπάθησα να το δω, να σκάψω λίγο πιο βαθιά, να το δω με μια διαφορετική οπτική, λίγο πιο αφαιρετική. Για μένα ουσιαστικά κάθε φορά που διαβάζεις ένα πολύ ωραίο κείμενο, ξεδιπλώνονται και άλλες πτυχές του έργου, οπότε μπορώ να πω ότι είναι αφαιρετική, αλλά το ίδιο ουσιαστική. Μάλιστα. Ξεκίνησα στον εκτενή μου πρόλογο
Να λέω ότι πρόκειται για μία παράσταση η οποία έχει και το δικό της κοινωνικό μήνυμα, κοινωνικό περιεχόμενο, αντλημένο και πάλι από, από τις διαπροσωπικές σχέσεις, που υπογραμμίζει την μοναξιά που νιώθει ένας έφηβος, μετέφηβος, ναι, ο οποίος προσπαθεί με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο να κερδίσει την αγάπη της μητέρας του, σκηνοθετώντας, ναι, σκηνοθετώντας τις αυτοκτονίες του στην ουσία. Η μοναξιά νομίζω ότι κυριαρχεί όχι μόνο στον βασικό ήρωα του έργου, τον Χάρολτ. Γενικώς πιστεύω ότι μοναχική είναι όλοι οι ήρωες αυτής της παράστασης, ακόμα και η μητέρα του Χάρολτ, η κυρία Τσέισιν, η οποία είναι μια πολύ κοσμική κυρία, είναι μόνη της, προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της ένα γιο, είναι εγκλωβισμένη στις κοινωνικές συμβάσεις που ορίζει ο καθοσπρεπισμός της εποχής της και έτσι ίσως χάνει την ουσία στο μεγάλωμα του Χάρολτ. Προσπαθεί να τον κάνει ευπρεπή και κοινωνικά αποδεκτό, αλλά χάνει την ουσία της αγάπης. Εκεί λοιπόν έρχεται να κολλήσει ο δεύτερος ήρωας της ιστορίας μας, η Μόντ, η οποία είναι μια 80χρονη γυναίκα. Η χαρά της ζωής, η αισιοδοξία η ίδια, μέσα από την εμπειρία της έχει κρατήσει την ουσία της ζωής, χωρίς συμβάσεις, εντελώς ασύμβατη, αλλά προσδοκά το καλύτερο για τους γύρω της, όπως θα έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ που τα λέμε. Και γνωρίζοντας λοιπόν ο Χάρολτ τη Μόντ, του ανοίγονται νέοι δρόμοι. Ουσιαστικά αφήνει κατά μέρους το παιχνίδι του θανάτου και μπαίνει στο παιχνίδι της ζωής. Και νομίζω ότι έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι πρόκειται για μια παράσταση που ανεβαίνει πριν το Πάσχα. Ναι. Οπότε αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για ημέρες περισυλλογής, όπως είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, και το μήνυμα του Πάσχα είναι πάντα αυτό της αγάπης, της ανανέωσης, αυτό είναι το αναστάσιμο μήνυμα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και έναν πολύ θετικό συνειρμό γύρω από αυτό. Έτσι, έτσι. Στην ουσία η Μόντ πρεσβεύει την αγάπη, πρεσβεύει το ότι κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή, ότι η ζωή έχει κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν. Γενικώς σπάει αυτό το στήρο, τον στήρο καθοσπρεπισμό. Δεν υπάρχουν τα πρέπει που βάζουμε, που ορίζουν τη ζωή μας. Υπάρχει η ζωή ίδια. Και η ζωή ίδια είναι ένα σύνολο από στιγμές τις οποίες εμείς πρέπει να τις κάνουμε όμορφες. Εμείς πρέπει να δίνουμε χαρά στους συναδέλφους. Όχι πρέπει, εμείς έτσι πρέπει να, έτσι οφείλουμε να είμαστε. Να δίνουμε χαρά στον συνάνθρωπό μας και να παίρνουμε τη χαρά από τον συνάνθρωπό μας για μας και όλο αυτό να γίνεται με πολύ αγάπη. Αυτό κάνει και η Μόντ. Πολύ απλά, με μεγάλη αφέλεια, με ουσία. Και πηγαία. Όπως ακριβώς είναι και αυτές οι μικρές κινήσεις που γίνονται από το Θεατρικό Εργαστήριο Επισκηνής για τα παιδιά των Αγίων Θεοδόρων, που ξέρω ότι υπάρχει μια ουσιαστική αγάπη, γιατί και αυτό έχει το δικό του ειδικό βάρος. Είσαι μέρος της ευρύτερης οικογένειας και εσύ, Μυρσίνη. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ναι, όλοι μας όσοι συμμετάσχουμε με τον δικό μας τρόπο σε αυτή την προσπάθεια, μόνο χαρούμενοι μπορεί να είμαστε. Γιατί τα παιδιά ξέρουν να ανταποδίδουν την αγάπη και αυτό είναι το πιο όμορφο σημείο. Θέλω να μείνω λιγάκι στο Θεατρικό Εργαστήριο για να αναφέρω και να ζητήσω το δικό σου σχόλιο το γεγονός ότι έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς σε όλα τα δρόμενα που αφορούν στην τοπική μας κοινωνία και σχετίζονται με μεγάλα κοινωνικά θέματα, οι projects όπως εσείς λέτε στα παιδαγωγικά και θεατρικά εκπαιδευτικά πράγματα που σχετίζονται με την με τον εκφοβισμό. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε, με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, ναι, επίσης πρώτοι που το πράξαμε πριν πάλι αυτή την έκταση και μάλιστα και από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στην πρώτη μερίδα της δίωξης, στη βία κατά των γυναικών, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ξεροφοβία, στο ρατσισμό. Είσαι εκεί, λες ναι, εντοπίζεις, δημιουργείς, σκηνοθετείς με την ομάδα σου. Είναι κοινωνικά θέματα τα οποία προβληματίζουν όλους μας και προσπαθούμε κι εμείς μέσα από την ενημέρωση και μέσα από τις δικές μας δράσεις να προβληματιστούμε εκ νέου, να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις, αν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει
Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό, τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και όπως βλέπουμε και σήμερα πάλι είχαμε ένα κρούσμα bullying, σχολικό εκφοβισμό σε κάποιο σχολείο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή αυτή η έκταση που έχει πάρει το bullying ή ρατσιστικά φαινόμενα. Λες για την 22χρονη στον ΟΕΔ, ναι, ακριβώς. Η οποία έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε δύο μαθητριές της. Ναι, ψάχνεις, προσπαθείς και ψάχνεις να βρεις απαντήσεις. Είναι ερωτήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Αυτό που λέμε, αυτό που λέει και επανέρχομαι στο έργο, αλλά ουσιαστικά η κοινωνία μας έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή. Κάποια στιγμή ο επιθεωρητής στην παράσταση λέει «Εσείς κυρία μου που κλονίζετε τα θεμέλια της κοινωνίας». Είναι πραγματικά, η ΜΟΤ κλονίζει τα θεμέλια της κοινωνίας. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε και σε ποια κοινωνία ζούμε. Σε ποια κοινωνία ζούμε. Πάντως σε αυτές τις προσπάθειες θα ξανάρθουμε σε μεγάλα ζητήματα. Δεν είσαι μόνη, έχεις πάντα μια ομάδα ανθρώπων. Βέβαια. Mm. Και είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτή η ομάδα, διότι το θέατρο είναι πράξη συνόλου και αν δεν υπήρχε καλή συνεργασία δεν θα μπορούσαν να ανέβουν τόσες παραστάσεις και projects. Οπότε, να μιλήσω και για την ομάδα μου. Φυσικά είναι ο Μιχάλης ο Βαμβακάς που στα βίντεο και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με μοντάζ, με το τηλεοπτικό κομμάτι, το κινηματογραφικό κομμάτι, που είναι πάντα αρρωγός και συνεργάτης μαζί, έτσι κάνουμε πράγματα. Είναι ο Τάσος Γιαννακάκης που επανειλημμένα με έχει βοηθήσει στη σκηνογραφία και πάλι προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη σκηνογραφία της παράστασης. Ο Δημήτρης ο Τζαντζανάς είναι συνεργάτης του ΔΠΘ, ανήκει στο δυναμικό του ΔΠΘ, ο οποίος φυσικά έφτιαξε τους φωτισμούς της παράστασης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Φωτεινή Αγινορίτου που είναι στις δημόσιες σχέσεις, πάντα εκεί, και δυνατή. Σε ό,τι παράσταση και να και κάνουμε. Και στους θεατρικούς, ναι, η Φωτεινούλα, η γλυκιά Φωτεινή. Ναι. Τώρα στην διανομή, πάλι η ομάδα λίγο πολύ είναι γνωστή. Ναι, είναι ο Κώστας ο Αυγίτσης, ο Αλέξανδρος ο Μαρίνος, ο Τάκης ο Ιγλέζος και ο Νίκος ο Μαυρίδης. Συν τον Αλέξανδρο τον Κουτσογιάννη, ο οποίος ήταν μια αποκάλυψη για μας φέτος, είναι ένας μαθητής μου νέος. Γνωριμία από τα παλιά, ήταν μαθητής μου όταν ήταν 12 χρονών, του έκανα αγγλικά και τώρα είναι μαθητής μου στο θέατρο. Και φίλος φυσικά, ο οποίος παίζει σαξόφωνο. Και είναι η Φωτεινή Αγινορίτου, η Στέλλα Ιλοντοπούλου, η Δέσποινα Ιεργυριάδου, η Ζιζή Θωμαίδου, οι κυρίες της παράστασής μας. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, διότι πραγματικά είναι μια δουλειά που έγινε, που συμμετείχαν και συνέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι και μάλιστα άνθρωποι εκτός εργαστηρίου. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφία την Κυριαζοπούλου, που μας παρήχαν πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε στην παράσταση, τον κύριο Αρσενίου, τον Χρήστο τον Αρσενίου, την Μάρθα της Σταμπουλίδου και τον Αβραάμ τον Πιμενίδη, ο οποίος έχει φτιάξει δύο καταπληκτικά έργα τέχνης, θα το πω, το οποίο είναι στην σκηνή, κοσμού τη σκηνή και είναι και χρηστικά στην παράστασή μας. Απόψε, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στις 9 στο ΔΠΘΕ, σωστά. Στις 9 είμαστε, η ώρα στο ΔΠΘΕ. Θα είμαστε εκεί, ευχαριστούμε πολύ. Θα σας περιμένω, να είστε καλά. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης δια του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα τα όρια ως μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης του παιδιού. Η συγγήτρια ήταν η ψυχολόγος Χάιδο Παπαδημητρίου. Σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης για του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων με θέμα τα όρια ως μέσο ενίσχυσης ανάπτυξης του παιδιού και η συγγήτρια την ψυχολόγο Χάιδο Παπαδημητρίου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επικοινωνία και τα όρια στην οικογένεια, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και της οικογένειας αλλά και του σχολείου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Πώς μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές και να βάζουν στόχους ώστε να βοηθήσουν στην καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού. Νομίζω ότι ο κόσμος που πραγματικά ενδιαφέρεται ψάχνει και μαθαίνει. Ο υπόλοιπος κόσμος λίγο δύσκολα θα ενημερωθεί. Πρέπει να γίνονται τέτοιες συναντήσεις όπως οι σημερινές που είναι ανοιχτές προς όλο το κοινό, ώστε να έρθουν να ενημερωθούν. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το πώς εξελίσσεται η προσωπικότητα του παιδιού χωρίς να παίρνει τις γερές βάσεις από την οικογένεια κυρίως ή από το σχολείο.
που είναι το αμέσως επόμενο στάδιο που βοηθάει, συμπληρώνει, είναι συμπληρωματικό της οικογένειας στην προσωπικότητα του παιδιού. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, συνήθως υπάρχουν εκρήξεις βίας, θυμού, εκδίκησης από ένα παιδί, και αυτό πολλές φορές μεταφράζεται ως bullying στο σχολείο ή εκτός σχολείου. Για το συμβουλευτικό κέντρο Κομωτινής μίλησε η κυρία Σεμνά Μουσταφά, εκπρόσωπος θεραπευτικού προσωπικού και ΘΕΑ. Το συμβουλευτικό κέντρο της Κομωτινής στεγάζεται στο πολυλειτουργικό κτίριο του Δήμου στη Μαρασλία 1, στον δεύτερο όροφο, και δεχόμαστε ανθρώπους που έχουν θέμα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ και τζόγο, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2531-037-842. Για το σεμινάριο μίλησε και η υπεύθυνη του συμβουλευτικού σταθμού Νέων Ροδόπης, κυρία Περσεφόνη Μαμούκαρη. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και σε αυτό το τομέα με το ΚΕΘΕΑ, παρόλο που δεν έχει να κάνει με τις εξαρτήσεις άμεσα, δηλαδή να συζητήσουμε με γονείς και εκπαιδευτικούς για τα όρια τα οποία θέτουμε στα παιδιά μας, καθότι περισσότεροι γονείς παρερμηνεύουν την έννοια των ορίων, είτε φτάνοντας στα άκρα, δηλαδή θέτοντας πολύ αυστηρά όρια, είτε όντες πολύ ανεκτικοί. Η αλήθεια μάλλον βρίσκεται, η σωστή δόση βρίσκεται κάπου στη μέση, και δυστυχώς δεν εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε γονείς. Χρειάζονται συναντήσεις σαν αυτές, επαφές με ψυχολόγους και συμβουλευτικές, για να μας κρατούν στο σωστό δρόμο. Θα τραγουδήσω Γαλινά, επιγράφεται η νέα δουλειά του Μουσικού Σχολείου, της οποίας την μουσική επιμέλεια έχει ο Χρήστος Χατζόπουλος, ενώ συμμετέχουν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές του σχολείου. Εμείς έχουμε τους πρωτεργάτες εδώ της προσπάθειας, έτσι ας τους αποκαλέσουμε, και καλησπέριζω λοιπόν για αυτόν τον λόγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τόσο τον Χρήστο τον Χατζόπουλο. Καλησπέρα Χρήστο, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Όσο επίσης και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του Μουσικού Σχολείου, τον κύριο Σάκη Δεντανίδη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Δεντανίδη. Να ξεκινήσουμε ίσως με τη διαδρομή αυτής της προσπάθειας, η απόλυξή της οποίας θα προβληθεί την Κυριακή 5 Απριλίου στο Μουσικό Σχολείο, στο Αμφιθέατρό του. Πόσο καιρό πριν γυρίζουμε το χρόνο για να δούμε και από πού δημιουργήθηκαν οι αφορμές, Χριστό? Να γυρίζουμε πίσω στο 2010, στην Άνοιξη, όπου τότε σε μια συζήτηση με τον τότε διευθυντή, τον κύριο Παπαδημητρίου, του Μουσικού Σχολείου, είχαμε μια ιδέα να στήσουμε μια κατάσταση, κάποιες βάσεις στην αρχή, για να αργότερα στο μέλλον να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν μέσα στο σχολείο, ήρθαν τότε οι φίλοι μας, αδερφοί Πακουζίδη, μέσα στο σχολείο με τα μηχανήματά τους. Φτάσαμε σε μια πρώτη κατάσταση, χτίσαμε κάποιες βάσεις, βέβαια χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό μέχρι εκεί. Κάναμε δηλαδή κάποια όργανα, κιθάρες, μπάσα, τα ρυθμικά, χωρίς τα σολιστικά όργανα, με σκοπό στο μέλλον να το χρησιμοποιήσουμε. Μετά ήρθε η δεύτερη φάση, αφού αυτά τα παιδιά λοιπόν τελείωσαν το σχολείο, και μετά από κάποια χρόνια ήρθαν άλλα παιδιά. Συνεχίσαμε τις ηχογραφήσεις στο στούντιο πια. Έγινε δηλαδή σε 2-3-4 φάσεις όλος ο δίσκος. Μέχρι που έφτασε στη σημερινή μορφή που το παρουσιάζουμε κιόλας την Κυριακή. Μάλιστα, σε 2-3-4 στιγμές. Το Μουσικό Σχολείο είναι ένας χώρος παραγωγής ακουσμάτων γενικότερα. Παίρνει τα ρεθίσματα, τα παιδιά πραγματικά χαίρονται, μας το έχουν αποδείξει με πάρα πολλούς τρόπους, να συμμετέχουν στα δρόμενα της πόλης. Σε αυτή την προσπάθεια πώς ανταποκρίθηκαν και οι γονείς αλλά και τα παιδιά, κύριε Δεντανίδη? Ξέρετε ότι πάντα το Μουσικό Σχολείο βασίζεται καταρχάς στους καθηγητές του, που βάσει του ταλέντου τους και των γνώσεών τους στείνουν όλο αυτό το σχολείο, και γι' αυτό πάει καλύτερα και πάει τόσο καλά, αλλά και στη συμμετοχή των παιδιών, γιατί αν δεν συμμετείχαν τα παιδιά δεν θα γινόταν, και την αρρωγή των γονέων. Εμείς λοιπόν είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε τέτοιες καταστάσεις, και ξεκίνησε, όπως είπε και ο Χρήστος, από τότε. Σιγά σιγά μια πρώτη εγγραφή έγινε εκεί στο σχολείο, και όλο αυτό το πράγμα δουλεύτηκε και βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Είναι σημαντικό, και σας καλώ όλους να έρθετε να ακούσετε την Κυριακή αυτή την πολύ όμορφη παρουσίαση που θα γίνει, γιατί είναι τόσο γαλήνιος ο ήχος που βγαίνει μέσα από τη μουσική, και είναι τόσο γλυκό αυτά τα τραγούδια που έχουν βγει, και είναι κάποια γνωστά και κάποια και άγνωστα, και πρώτη φορά, Χρήστο, θα μας πει ο Χρήστος περισσότερα για τα κομμάτια.
αλλά ακούγονται τόσο γαλήνια και αξίζει τον κόπο να έχεις αυτό το CD σπίτι σου, να το ακούς και να αισθάνεσαι την ομορφιά του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για τα παιδιά, θα επανέλθω όμως με ερώτημα και πώς αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Ας πάμε στον Χρήστο για να δούμε σε τι αφορά αυτή η συλλογή τραγουδιών, αυτή η σύνθεση, και ας πάμε πιο κοντά σε αυτά τα δεδομένα, ίσως με αφορμή τον τίτλο που μας οδηγεί και στο περιεχόμενο, θα τραγουδήσω γαλινά. Θα τραγουδήσω γαλινά. Ο δίσκος περιέχει τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από τις περισσότερες τουλάχιστον. Θράκη, Μακεδονία, Κύπρο, νησιά, το Αιγαίο, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, παλιές εποχές. Τα τραγούδια μπορώ να πω ότι είναι γνωστά, αλλά και άγνωστα. Έχει και γνωστά και άγνωστα. Όπως επίσης υπάρχει και ένα τραγούδι μέσα ανέκδοτο, που είναι η μεγάλη μας τιμή που το παρουσιάζουμε, το Αραπάκι λέγεται. Είναι από την περιοχή Λουλέμπουργκατς. Από μια ηλικιωμένη κυρία πριν από κάποια χρόνια σε μια εκδήλωση, μου έφερε μια κασέτα και μου λέει: αυτό είναι ένα ανέκδοτο τραγούδι. Και καταφέραμε και το βάλαμε και αυτό σήμερα. Και θα υπάρχει και αυτό στη δισκογραφία από εδώ και πέρα. Μουσικά ακούσματα, πρόκειται για μουσικά ακούσματα λοιπόν της χώρας μας. Περιλαμβάνουν Σμύρνη, Θράκη, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, πώς να το. Και πάμε και πιο κάτω, και Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Βεβαίως, και νησιά. Βεβαίως. Πόσα τραγούδια συνολικά? Είναι 17 τα τραγούδια. Πολλά. Συν δύο αυτοσχεδιασμοί, είναι 19 τα τρακ που ακούγονται μέσα. 19 τρακ. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι βλέπουν και οι τηλεθεατές μας, και η Νούρ θα μας βοηθήσει σε αυτό, το εξώφυλλο της προσπάθειας του δίσκου, που δείχνει μια γυναίκα έτσι με το σαντούρι, μας παραπέμπει στο 19ο, αρχές 20ου αιώνα. Με το ούτι. Με το ούτι, συγγνώμη. Με το ούτι. Ναι, μας παραπέμπει σε μια αστική περίοδο, σε μια παλιότερη εποχή. Φυσικά και ο δίσκος αυτός είναι διαχρονικός, μια που αναφέρεται έτσι σε παράδοση ελληνική. Είναι μια κοπέλα που παίζει ένα ούτι, έργο που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος, κομμωδινέος ζωγράφος Άγγελος Γεωργιού. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ όμορφα χρώματα, και αυτή η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού της Κομωτινής και της Περιφέρειας, από ό,τι βλέπω. Ναι, ξεκίνησε με χρήματα τα οποία έδωσε αρχικά η Περιφέρεια και με χρήματα που είχε και ο Σύλλογος Γονέων αλλά και το Ταμείο του Σχολείου πριν από 5 χρόνια, όπως είπαμε. Βοήθησε λοιπόν, γιατί χρειάζονται για να γίνει μια τέτοια δουλειά και χρόνος και πολλή δουλειά αλλά και χρήμα. Και πραγματικά να ευχαριστήσουμε έτσι και μέσα από την εκπομπή σας στην Περιφέρεια που στάθηκε αργός, και η Δημοτική Κοινοφιλική Επιχείρηση τώρα μας βοήθησε για την παρουσίαση της δουλειάς αυτή, του νέου δίσκου, ναι. Θα τραγουδήσω γαλινά. Τώρα κύριε Ταντανίδη, τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια, πόσα παιδιά είναι, Χρήστο? Είναι γύρω στα 30, μαζί με 2-3 δασκάλους, γύρω στα 30 παιδιά. Γυμνασίου και ηλικίου. Γυμνασίου και ηλικίου. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο πέρασμα του χρόνου έγινε αυτός ο δίσκος. Το πολύ όμορφο χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο δίσκος είναι ότι συμμετέχουν παιδιά που φοιτούσαν πριν από 5 χρόνια. Αυτά τώρα σήμερα βρίσκονται, άλλα ας πούμε είναι παντρεμένα, αλλά είναι στη Γερμανία. Με παιδιά που συμμετέχουν, με παιδιά γυμνασίου σήμερα. Παίζουν δηλαδή στο ίδιο τραγούδι παιδιά πριν από 5 χρόνια και παιδιά σήμερα. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, έτσι. Μέσα σε 5 χρόνια, μουσικό σχολείο. Να βλέπουν για την εξέλιξη του σχολείου και των ίδιων των παιδιών. Και τώρα πάω στον κύριο Ταντανίδη από την πλευρά του γονιού για να δω οι γονείς πώς βλέπουν τη συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιου τύπου προσπάθειες, που μπορεί να αφαιρείται και χρόνος από το διάβασμά τους, από την προσωπική τους επιμέλεια. Και από την άλλη, τι όφελος έχουν τα ίδια από τέτοιου τύπου συμμετοχές? Εσείς το ζήσατε αυτό το πράγμα όλη αυτή την πενταετία. Μου δίνει τη δυνατότητα να διαφημίσω το μουσικό σχολείο τώρα. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά αυτό που ο χρόνος δεν μα είναι χαμένο. Η πραγματικότητά του. Η πραγματικότητα τα παιδιά δεν, διαφημίσεις. Δεν είναι χαμένα στο μουσικό σχολείο. Mm. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ κερδισμένα. Ο γιος μου είναι στην τρίτη ηλικίου, είναι και εμένα η τελευταία μου χρονιά στο μουσικό. Και έβλεπα προχθές σε μια καταπληκτική εκδήλωση επίσης που έγινε στο σχολείο. Τα παιδιά αυτά που. Για τα πρωταπηλιάτικα, λέτε. Ναι. Αυτή πάρα πολύ όμορφη, με πολύ γέλιο. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα δω μια εκδήλωση με πιάνα,
η οποία θα ήταν τόσο όμορφη, γιατί ακριβώς είχε όλα τα υπόλοιπα τριγύρω. Και είδα και τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, τα οποία παίξαν εκεί έτσι ένα πολύ ωραίο σκετσάκι για να αποχαιρετήσουν τα παιδιά. Και τους θυμάμαι παιδάκια, τους θυμάμαι στην πρώτη γυμνασίου όταν πρωτοπήγαν εκεί. Και ήταν πραγματικά μωράκια σε σχέση με τους υπόλοιπους φαινόταν. Και σήμερα είναι Τρίτη Λυκείου με τα γένια τους, τα αγόρια, τα κορίτσια, φύγανε με γυναίκες, έτοιμοι να φύγουν από το σχολείο και να πάνε να σπουδάσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν είναι χαμένος ο χρόνος. Στο μουσικό σχολείο υπάρχει παιδεία. Θα μας πει και ο Χρήστος που βρίσκεται όλη μέρα εκεί, bullying δεν υπάρχει, δεν αντιμετωπίζουμε εκεί. Γιατί τα παιδιά είναι ευχαριστημένα, είναι χαρούμενα, φεύγουν από το μάθημα που ίσως τους πιέζει, ξέρω εγώ, η φυσική, η χημεία, που είναι δύσκολη και ουφ, τι είναι αυτό. Και πάνε εκεί στο Χρήστο, πιάνουν το κανονάκι και βγαίνει η μουσική και ρέει έτσι μέσα στην. Και έρχεται αυτό το παιδάκι και ηρεμεί μετά και πάει και κάνει το επόμενο μάθημα και δεν το πειράζει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μεγάλη χαρά. Είναι τόσο πολύ κερδισμένος και εγώ ως γονιός, αλλά και ο Σπύρος που πέρασε από εκεί μέσα. Και πιστεύω ότι όλοι οι γονείς, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει γονιός που είπε γιατί έστειλα το παιδί μου στο μουσικό. Και παροτρύνω πραγματικά και όσους έτσι έχουν τα παιδιά τους μια καλλιτεχνική βλέβα και μια διάθεση, να τα παροτρύνουν να πάνε στο μουσικό σχολείο. Είναι κέρδος, μεγάλο, μεγάλο κέρδος. Χρήστο, αυτή η συνεργασία μεταξύ των παιδιών και των δασκάλων τους, των καθηγητών τους, είναι μια όμορφη, αμφίδρομη πάντοτε σχέση, διότι εκείνα παίρνουν τα πολλά και τα πολύτιμα, όσο ο καθηγητής δημιουργεί, όσο ο δάσκαλος δημιουργεί, τόσο τα παιδιά επιθυμούν να συμμετέχουν. Από την άλλη όμως και από τα παιδιά παίρνετε κι εσείς οι δάσκαλοι τα μεγάλα ερεθίσματα για να δημιουργήσετε, σωστά? Είμαι ευτυχής γιατί μαθαίνω από τους μαθητές μου πώς να διδάξω. Κερδίζεις από τους μαθητές σου. Το έχω δει πολλές φορές. Λένε οι φίλοι σου. Ναι, είμαι ευτυχής γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι για το δίσκο πάλι θα πάω, γιατί αυτό είναι που παρουσιάζουμε τώρα. Τα παιδιά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από επαγγελματίες μουσικούς. Αυτό θα το διαπιστώσει όποιος ακούσει το δίσκο. Εμείς, επειδή είπατε πριν για τις ώρες που χάνονται και αυτά, εμείς φροντίσαμε τα παιδιά να μην χάσουν ούτε μία ώρα όσον αφορά αυτό. Έγιναν τα περισσότερα καλοκαίρι, γιορτές, Σαββατοκύριακα και ίσα ίσα, αν μη τι άλλο, κερδίσαν από αυτό παρά χάσαν. Το να μπεις σε ένα στούντιο και να κάνεις πρακτική το όργανο που διδάσκεσαι σε μια ηχογράφηση ή και τη φωνή σου ακόμη να την ακούσεις και να μείνει αυτό το πράγμα στην ιστορία, δεν νομίζω να είναι χάσιμο χρόνο παρά κάτι, μια πολύ όμορφη τουλάχιστον εμπειρία. Να ευχαριστήσω τα παιδιά δημόσια για αυτήν εδώ την προσπάθεια, γιατί έγινε μόλις μαζί. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο για τη στήριξη, τους διευθυντές που τους στήριξαν μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι η ευχαρίστηση θα είναι τη δικιά μας και πραγματικά υλικά τα ακούσματα στα αυτιά μας, εφόσον έρθουμε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής την Κυριακή 5 Απριλίου στις 8 το απόγευμα. Να είναι καλό το άξιδο και αυτό το CD και αυτή η δουλειά. Όσοι ενδιαφέρονται, πώς μπορούν να το έχουν έτσι κοντά τους, να προμηθευτούν? Μπορούν να έρθουν. Ναι, δεν έχουμε δώσει ακόμη σε κανέναν. Έχουν έρθει τα CD, τα έχουμε στα χέρια μας. Και είπαμε ότι θα ξεκινήσει η διάθεση ακριβώς μετά από την συναυλία. Ναι, εκεί δηλαδή θα υπάρχουν τα CD. Οπότε θα έρθετε, θα ακούσετε ζωντανά την παρουσίαση από τα παιδιά και τον Χρήστο. Και στη συνέχεια μπορείτε να προμηθευτείτε και για εσάς. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο για τους φίλους σας, γιατί είναι και πάρα πολύ όμορφα στημένο. Και καλέστε τον. Καλέστε τον, εξαιρετικό, εξαιρετικό, ναι. Πάρα, πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Και πραγματικά όταν το πιάσα στα χέρια μου, όταν ήρθαν, μου λέει ο Χρήστος, ήρθαν και το πήραμε στα χέρια μας, ήταν σαν να γεννήθηκε ένα παιδί έτσι και το βλέπαμε ζωντανό να βγαίνει. Μέχρι τότε ήταν στην κοιλιά όλα αυτά τα χρόνια. Και το είδαμε στο δώρο και πραγματικά βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μπήκε πολύ μεράκι από τον Χρήστο και πολύ δουλειά από τα παιδιά. 8 η ώρα λοιπόν, μεθαύριο Κυριακή, στο Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου, είσοδος είναι δωρεάν και μπορεί να έρθετε να πάρετε όσα CD θέλετε. Ήθελα να πω κι εγώ να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί είναι μια προσπάθεια που αξίζει και να είναι σίγουρος ότι τα χρήματα που θα δώσει για αυτό το CD θα πιάσουν τόπο, μια που οι ανάγκες που έχουμε είναι πολύ περισσότερες από ένα CD, έχουμε πρόβλημα με όργανα που πρέπει να συντηρηθούν και ένα σωρό άλλα πράγματα που χρειάζονται. Mm-hmm. Να σας ευχηθώ να είναι καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Και εμείς. Και με αυτή την είπηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άρτης Τσάνελ Θράκης. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η ξένη ταινία
δραματική ταινία με τον τίτλο «China Cry». Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τοκότσε. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.